Σχεδιάζετε ένα έργο και χρειάζεστε γρήγορες λύσεις για φρεάτια και νελκυστήρες σε ένα κτίριο? Χρειάζεστε σχέδια νελκυστήρα για το αρχιτεκτονικό σας έργο? Χρησιμοποιήστε την καινοτόμη εφαρμογή Kleman Portal και αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε χωρίς κόπο. Αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τον τρόπο λειτουργίας του Kleman Portal. Πριν προχωρήσουμε όμως, ας δούμε κάποιους βασικούς όρους που θα συναντήσουμε κατά τη χρήση της εφαρμογής. Ας ξεκινήσουμε με την κάτωψη του φρεατίου. Εδώ βλέπουμε την μπροστινή του πλευρά, η οποία είναι σχεδιασμένη βάσει της κύριας εισόδου του κτηρίου. Την αριστερή πλευρά, τη δεξιά και την πίσω πλευρά. Στην ίδια κάτωψη μπορούμε να δούμε το πλάτος και το βάθος του φρεατίου, το πλάτος και το βάθος του θαλάμου, το πλάτος ανοίγματος του φρεατίου για την τοποθέτηση της πόρτας, το καθαρό άνοιγμα της πόρτας και το συνολικό άνοιγμα της πόρτας. Μπορείτε να δείτε το φρεάτιο και σε 3D όψη. Εδώ βλέπουμε το ύψος ανοίγματος του φρεατίου για την τοποθέτηση της πόρτας, το συνολικό άνοιγμα της πόρτας, το πλάτος του φρεατίου, το συνολικό ύψος της πόρτας, το καθαρό άνοιγμα της πόρτας και το καθαρό ύψος της πόρτας. Κρατήστε τους όρους αυτούς, θα τους χρειαστείτε αργότερα. Ας δούμε τώρα το φρεάτιο σε τομή και τις μετρήσεις που χρησιμοποιούμε για να έχουμε σωστά και έγκυρα σχέδια. Σε αυτό το 3D βλέπουμε το συνολικό ύψος του τελευταίου ορόφου, δηλαδή την απόσταση μεταξύ της τελικής στάθμης δαπέδου της τελευταίας εισόδου του φρεατίου και της οροφής του φρεατίου. Συνεχίζουμε με τη διαδρομή που είναι η απόσταση μεταξύ της τελικής στάθμης δαπέδου, της πρώτης και της τελευταίας εισόδου του φρεατίου. Τέλος, βλέπουμε το βάθος πυθμένα, που είναι η απόσταση μεταξύ της τελικής στάθμης δαπέδου, της πρώτης εισόδου και του πυθμένα του φρεατίου. Σε αυτό το σημείο έχετε λογικά εξοικειωθεί με τους όρους που θα συναντήσετε, καθώς θα εισάγετε τις πληροφορίες του έργου σας, ώστε να δημιουργήσετε σχέδια για νελκυστήρα με μία είσοδο. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που έχουμε δύο εισόδους? Εδώ βλέπουμε μία κάτωψη με δύο εισόδους. Όπως βλέπετε, έχουμε μία είσοδο στην μπροστινή και μία στην πίσω πλευρά του φρεατίου. Βλέπετε πως έχει αλλάξει το σχέδιο? Χρησιμοποιήσαμε τις ίδιες διαστάσεις και εδώ, όπως κάναμε και στην περίπτωση της μίας εισόδου. Αφιερώστε λίγο χρόνο και παρατηρήστε πώς τροποποιείτε το σχέδιο. Τώρα, ας δούμε την μπροστινή όψη, την πίσω όψη και την τομή του φρεατίου. Σε μία τέτοια περίπτωση, έχουμε δύο όψεις να σας δείξουμε. Την μπροστινή και την πίσω. Σε αυτό το σημείο, οι διαστάσεις παραμένουν ίδιες, απλώς περιλαμβάνεται μία επιπλέον πόρτα θαλάμου. Τώρα είστε έτοιμοι να συνδεθείτε στο Kleman Portal. Επισκεφτείτε το portal.klemanlifts.com, δημιουργήστε λογαριασμό και συνδεθείτε. Συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία σας. Μόλις το ολοκληρώσετε, θα λάβετε τους κωδικούς σας με email. Καλώς ήρθατε στο λογαριασμό σας. Αυτή είναι η κεντρική σελίδα του Kleman Portal. Ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά. Στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας βλέπουμε τις διαθέσιμες γλώσσες του Kleman Portal. Κατεβαίνοντας μπορούμε να δούμε τα προϊόντα. Το Core Lift, το Atlas Basic, το Atlas Gigas R, το Flexi Lift R, το Atlas RPH R, το Maison 100H και το Maison 100E. Διαλέξτε ένα προϊόν και δημιουργήστε τα σχέδιά του εύκολα. Στην περίπτωση που δεν βρίσκετε το προϊόν που ψάχνετε, κατεβείτε προς τα κάτω και κάνετε κλικ στην επιλογή «Αναζητείτε άλλη λύση». Επιλέξτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει, συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας απαντήσουμε με την πρόταση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας θα βρείτε χρήσιμα έγγραφα και στοιχεία επικοινωνίας. Ας διαλέξουμε το Atlas Basic για να ξεκινήσουμε. Πηγαίνοντας με το κέρσορα πάνω στο προϊόν, μπορούμε να δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά του. Ας υποθέσουμε ότι το φρεάτιο είναι έτοιμο. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέγουμε την προτεραιότητα φρεατίου.
Είμαστε τώρα στη σελίδα των βασικών επιλογών του Atlas Basic. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά χαρακτηριστικά, εισάγοντας το όνομα του έργου και τις λεπτομέρειές του. Συμπληρώνουμε τη διαδρομή θαλάμου, τον αριθμό των στάσεων, την ταχύτητα, το ύψος τελευταίου ορόφου και το βάθος σπιθμένα. Συνεχίζουμε με τις εισόδους του θαλάμου, επιλέγοντας μία είσοδο και τις αντίστοιχες επιλογές για κάθε στάση. Για τις ανάγκες αυτού του εκπαιδευτικού βίντεο και για να εξοικονομήσουμε χρόνο, ας κρατήσουμε τις προεπιλεγμένες τιμές και ας προχωρήσουμε. Στη σελίδα αυτή, εισάγουμε τις διαστάσεις του φρεατίου και του θαλάμου. Συμπληρώνουμε το πλάτος και το βάθος φρεατίου και συνεχίζουμε επιλέγοντας το εσωτερικό μέγεθος του θαλάμου που μας εξυπηρετεί. Παραμένουμε στην ίδια σελίδα και πηγαίνουμε στα βασικά στοιχεία θαλάμου, επιλέγοντας τον τύπο θαλάμου που θέλουμε. Επιλέγουμε το ύψος του θαλάμου, τον τύπο της πόρτας, το πλάτος και το ύψος της πόρτας. Ας κρατήσουμε και εδώ τις προεπιλεγμένες τιμές. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να επιλέξουμε την κομβιοδόχο θαλάμου. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Πάμε να δούμε τώρα τις επιλογές για το σχεδιασμό του θαλάμου. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε από μια μεγάλη γκάμα υλικών, επένδυση πλαϊνών θαλάμου, πάτωμα, οροφή και άλλα, και να σχεδιάσουμε σε πραγματικό χρόνο το θάλαμο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες μας. Αφιερώστε λίγο χρόνο εδώ και ανακαλύψτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Μόλις ολοκληρώσετε το σχεδιασμό του θαλάμου, μπορείτε να κατεβάσετε το σχέδιο και σε αρχείο PDF. Στη σελίδα αυτή βρίσκουμε μία λίστα με επιπλέον χαρακτηριστικά του ενελκυστήρα που μπορούν να προσταθούν στο έργο μας. Πατώντας «Συνέχεια» προχωράμε στο τελικό βήμα. Εδώ βλέπουμε συγκεντρωτικά τις επιλογές μας. Αν δεν υπάρχει κάτι να αλλάξουμε, επιλέγουμε το πεδίο «Δημιουργία σχεδίου». Σε αυτό το σημείο μπορούμε να αιτηθούμε την τεχνική περιγραφή του έργου μας. Αυτό ήταν. Σε 10 λεπτά θα λάβουμε στο email μας τα σχέδια του ενελκυστήρα. Περιμένουμε λίγο και ελέγχουμε τα εισερχόμενά μας. Δεν ήταν απλό? Θυμηθείτε, κάνετε ακόμα πιο απλή την καθημερινότητα. Χρησιμοποιήστε το Kleman Portal.